Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Ναι, Γιώργο. Έλα. Ναι, καλησπέρα, Δημήτρη από Θεσσαλονίκη. Μίλησαμε και χθες. Έλα, Δημήτρη. Από ό,τι κατάλαβε μετά από την παρέμβασή μου, που εγώ πιστεύω δεν άναψα καμία φωτιά, έτσι. Βγήκε αυτό από το Λονδίνο και κάποιο άλλο Ολυμπιακό και από ό,τι είδε, αυτοί πιστεύουν απόλυτα, βλέπει, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο μικρό ο ΠΑΟΚ και δεν είναι η ΠΑΟΚΑΡΑ, λοιπόν, που για μένα είναι η ΠΑΟΚΑΡΑ. Και θα πάει στο Καραϊσκάκι και όχι μόνο θα περάσει τη σέντρα, πες τον εκεί πέρα, θα σκίσει και τα δίχτυα. Λοιπόν, εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή μου. Και όχι τα τρία πρωταθλήματα, λοιπόν, θα γίνουν 33. Και ας αφήσουν τους αυτοκράτορες και τους βασιλιάδες. Τώρα λοιπόν, και εσύ, αυτή είναι η και εσύ μου, με αυτά που λες και μέσα αντίδραση. Ναι, η αντίδραση όμως προήλθε από αυτούς, γιατί εγώ δεν προκάλεσα. Ούτε ηρωνεύτηκα κανέναν. Ούτε ηρωνεύτηκα κανέναν, Γιώργο. Με είδες εμένα χθες να ειρωνεύομαι? Όχι. Αυτό ορίστε, εσύ ίδιος το λες, λοιπόν. Ας γει λοιπόν ο Θόδωρος, τον οποίο το σέβομαι, τον σέβομαι απόλυτα τον Θόδωρο που είναι Ολυμπιακός, και ας μου πει εμένα άμα ο ΠΑΟΚ θα περάσει σέντρα ή όχι. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Για καλό τριήμερο. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Ναι, γεια σου, Γιώργο. Γεια. Γιάννης Ολυμπιακός. Γεια σου, Γιάννη. Καλά είσαι. Πήρα γιατί άκουσα τον προηγούμενο ΠΑΟΚΤΖΙ. Ναι. Φίλε ΠΑΟΚΤΖΙ, την ηρωνία δεν τη βγάζουμε πολλές φορές από μόνοι μας. Μας την καλλιεργείτε εσείς με αυτά που λέτε. Η ομάδα σου, ο ΠΑΟΚ. Το ίδιο θα σου απαντήσει και αυτός. Ναι. Η ομάδα σου, φίλε ΠΑΟΚΤΖΙ, ο ΠΑΟΚ, δεν είναι μικρότερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Είναι πάρα πολύ μικρότερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση. Και στο Καραϊσκάκι να κατέβεις και τα δίχτυα να σκίσεις και το πρωτάθλημα να πάρεις και να το ξαναπάρεις και 5 χρόνια να το παίρνεις. Μέχρι να ζεις εσύ προσωπικά, δεν πρόκειται ποτέ να έχεις την ηθική νομιμότητα να συγκριθείς με τον Ολυμπιακό. Είσαι πολύ μικρότερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Σας παρακαλώ πολύ, λοιπόν, εσείς φίλοι ΠΑΟΚτζίδες, να έχετε αυτογνωσία, να καταλάβετε πόσο μικρότερη είστε από τον Ολυμπιακό. Και όταν τον παραδεχτείτε, μετά θα μιλήσετε με εμάς Ολυμπιακούς. Λοιπόν, ξέρεις τι κάνει εντύπωση, μεγάλη εντύπωση. Τι? Εγώ αυτή τη δουλειά την κάνω 30 χρόνια. Ναι. Τα 25 από αυτά τα χρόνια, αυτό που γίνεται τώρα, γινόταν για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ακριβώς το ίδιο. Γιώργο μου, και ξέρω, να τελειώσω. Ξαφνικά ακούγεται αυτό και αρχίζει. Μια διαμάχη τρομερή με τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Δεν μιλάμε, τρομερό πράγμα. Ξέρεις τι με στεναχωρεί, Γιώργο. Σε πήρα για τηλέφωνο και δεν μου αρέσει να κάθομαι να συζητάω αυτά τα πράγματα, γιατί τα θεωρώ πολύ χαμηλό επίπεδο. Και θα μου πεις, γιατί μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία τότε? Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Κάθομαι και μιλάω με ΠΑΟΚτζίδες, γιατί είναι πολύ σαν και αυτό το φίλο. Την έχουν δει κάπως και. Δεν έχουν αυτό. Πρέπει να παραδεχτείς κάτι. Ότι και εσείς την είχατε δει κάπως. Εμείς είμαστε η καταστροφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά δεν φταίμε εμείς. Αυτοί που δικήσαν τον Ολυμπιακό, γιατί να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα οι ΠΑΟΚτζίδες να λένε ότι ξέρεις, σας κλέβαμε. Από τη στιγμή που και αυτοί δέχονται να μας κλέβουν. Κατάλαβες. Δηλαδή, ποιο είναι το θέμα. Βλέπεις τον άλλο, π.χ., θα σου πω ένα παράδειγμα. Και βρίζει το Τσίπρα που πούλησε στη Μακεδονία, δεν το πάω στο πολιτικό, και την ίδια στιγμή λατρεύει το Σαββίδη που του πήρε το πρωτάθλημα, που ο Σαββίδης είπε ότι ο Τσίπρας είναι ο Πούτιν της Ελλάδος. Δεν διακρίνεις μια ανομαλία νοητική πάνω σε αυτή την πρόταση? Καταλαβες. Δηλαδή, τι να κάτσω να μιλήσω εγώ Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚΤΖΙ? Δηλαδή, είναι σαν να συγκρίνουμε το, πώς πω, κάτι. Να όμως που μιλάς τώρα. Μα δεν μπορώ, να έχουν τρελάνει αυτοί οι ΠΑΟΚτζίδες. Δηλαδή, ποιος με έχει τρελάνει? Εσύ, θύμισε μου το όνομά σου. Γιάννης λέγομαι. Γιάννη, ξέρεις πόσα χρόνια τους είχες τρελάνει εσείς οι ΠΑΟΚτζίδες? Ρε φίλε, ξέρεις για πόσα χρόνια το έχεις συνειδητοποιήσει αυτό? Το έχω συνειδητοποιήσει, εγώ είμαι πρώτος που το παραδέχομαι. Από τα πρωταθλήματα που πήρε ο Ολυμπιακός, από τα πολλά, το 30%. Όχι, δεν μιλάω για τα πρωταθλήματα. Μιλάω από συμπεριφορά ο πάνω του Ολυμπιακού. Μα κοίταξε, δεν είναι όλοι οι Ολυμπιακοί το ίδιο. Φυσικά, ούτε ο Ολυμπιακός είναι το ίδιο. Κοίταξε, Γιώργο, θα σου πω κάτι. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να κατακρίνεις κάποιον και μετά να κάνεις τα ίδια με αυτά που κατέκρινες. Λοιπόν, αυτό το δέχομαι. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα. Προχθές ήμουν σε μια παρέα και γυρίζει ένας και λέει: ξέρεις κάτι, αυτός ο τάδε ζηλεύει και. Κοίταξε, ζηλεύει. Τότε, άμα σε ενοχλεί που ζηλεύει, γιατί το αναφέρεις? Δεν ασχολείσαι καθόλου μαζί του.
προσωπικά δεν ασχολούμαι με τον ΠΑΟΚ και το πρωτάθλημα να πάρει. Ναι, αλλά αυτό κάνεις. Μα δεν μπορώ να δω. Θα κάτσει τώρα ο ΠΑΟΚτζής να συγκριθεί με τον Ολυμπιακό, ρε Γιώργο. Θα κάτσει το Μυρμήγκη να συγκριθεί με το Λιοντάρι. Δεν καταλαβαίνω πόσο μικρή ομάδα είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Έλα, να μην, να μην το συνεχίσουμε. Μα τι να συζητήσω εγώ μαζί του. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά, για καλά. Έλα, φίλε. Ναι. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Τι κάνεις, Σπύρος, ένα φίλο από τον δρόμο, πώς είσαι. Ο. Σπύρος. Έλα, Σπυράκο. Ρε, φίλε, αυτό το πράγμα που έχουν οι Ολυμπιακοί, πραγματικά, δηλαδή, επειδή τώρα αλλάξανε τα χτένια χέρια, τους ενοχλεί. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Εντάξει, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, έτσι. Ναι. Ο ΠΑΟΚτζής θα τα κάνει αυτά. Πήρε ντάουλ μετά πρώτη φορά στην ιστορία του, πήρε το πρωτάθλημα μετά από πόσα χρόνια. Ωραία, αυτή η καζούρα είναι καλό να λέγεται. Συμφωνώ ότι δεν είναι ωραίο το ότι η υπερβολή, έτσι, και πράγματι κάποιοι ΠΑΟΚτζίδες, έχω και εγώ κάποιους φίλους ΠΑΟΚτζίδες, γαλλιώτες, οι οποίοι έχουν πάρει ψηλά να πάνε. Αλλά τόσα χρόνια οι γάβροι δεν είναι τέτοια πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ θυμάμαι ότι αυτή η κόντρα όλα τα περασμένα χρόνια ήταν μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Εγώ πιστεύω. Θυμάμαι που έλεγα ότι. Θα ξανάρθει όταν ο Παναθηναϊκός πάλι. Βέβαια θα ξανάρθει. Βέβαια. Και αυτή η κόντρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού συντηρούσε εκπομπές και εκπομπές. Εφημερίδες και εφημερίδες. Χρόνια ολόκληρα. Αυτό που είπες, εφημερίδες και εφημερίδες, έτσι. Και θα ξανάρθει αυτή η εποχή, έτσι. Γιατί ο Παναθηναϊκός, εντάξει, τώρα διανύουμε μια πτωτική πορεία, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός είναι ο Παναθηναϊκός. Θα ξανάρθει εκεί που πρέπει. Θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου για το θέμα του Χατζηγιοβάνη. Εγώ ήμουνα από την αρχή, ήθελα. Θα σου πω τη γνώμη μου μόνο αγωνιστικά. Όχι τίποτα άλλο. Έστω. Αγωνιστικά κάνει για τον Παναθηναϊκό. Αγωνιστικά μιλάω. Ναι. Άκου να σου πω κάτι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι ο κύριος τίποτας. Έχει εξέλιξη, ναι. Έχει νιάτα και τα νιάτα με εξέλιξη χρειάζονται σε μια ομάδα. Και έχει και ψυχούλα, ρε Γιώργο. Έχει και ψυχούλα. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να μιλήσω. Το τι έγινε με τη διοίκηση, με το δόδυ, δεν θέλω να πω. Και κάτι τελευταίο, Γιώργο, γιατί περιμένουν πίσω από σίγουρα πολλά άτομα. Θέλω να μου πεις, επειδή ακούγονται πολλά, εάν πιστεύεις ότι τον Ιανουάριο υπάρχει περίπτωση Μπέρκ να γυρίσει στο Τρεφίλι. Εγώ αν είμαι Παναθηναϊκός δεν θα τον ήθελα. Για ποιο λόγο, πώς να μου το αιτιολογήσεις. Όπως έχει καταντήσει τώρα, να το κάνω τι. Σου είπα προηγουμένως κάτι. Νιάτα. Ναι. Η μπάλα είναι νιάτα. Δεν βλέπεις την Τσέλσι. Πάει ο Ζιρού, πάμε ο Ιμπεργ εκεί, καταλάβες. Ναι, ξαφανιστήκαν. Ναι, άλλο επίπεδο όμως. Σε ευχαριστώ πολύ, δε. Να σε καλά, για Γιώργο. Καλά. Έλα. Έλα, Γιώργο, με ακούς. Βεβαίως. Μία διόρθωση, αν μου επιτρέπεις να σου κάνω. Για λέγε. Άλλο κάνω καλή εμφάνιση και άλλο κάνω πορεία. Ο Παναθηναϊκός έκανε πορείες, κύριε Γεωργίου. Δεν έκανε καλές εμφανίσεις. Αυτό να το θυμούνται ορισμένοι. Λοιπόν, ευχαριστώ που με ακούσατε. Για χαρά. Τι ήθελα και τον Παυτό να βίωσα τώρα την κόντρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που τα δύο τελευταία χρόνια έχει φιλία. Πραγματικά, ειδικά εκ μέρους των Ολυμπιακών, ο Παναθηναϊκός έχει γίνει αγαπητός. Πολύ αγαπητός. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Βασίλης είμαι. Ναι. Παροχτής είμαι. Ναι. Και ήθελα να πω για τους Ολυμπιακούς που μιλάνε απαξιωτικά και το Παουκάκι και το Παουκάκι. Όλες είναι ομάδες και παίζουν ποδόσφαιρο. Πρέπει να επικροτούμε αυτούς που παίζουν καλή μπάλα και να είμαστε δίκαιοι. Οι Ολυμπιακοί μοιάζουν ήταν με την εξουσία. Ή δεν είναι έτσι. Ενώ θα έπρεπε να ήταν λαϊκή ομάδα από το λιμάνι. Στα λιμάνια υπάρχουν λαϊκές ομάδες. Θα σου πει αυτή τώρα. Το Πασαλιμάνι. Ναι, θα σου πει ένας Ολυμπιακός τώρα ότι τα δύο-τρία τελευταία χρόνια δεν είμαστε εκεί με την εξουσία. Με την εξουσία ήταν ο ΠΑΟΚ. Έτσι θα σου πει τώρα ένας Ολυμπιακός. Εγώ βλέπω την ιστορία. Μας πουλάνε τρέλα ότι έχουν 45-450 κύπελα πρωταθλήματα.
Τα ξέρουμε εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι πώς περνιόντουσαν τα κύπελα και τα πρωταθλήματα. Είναι έτσι, δεν είναι? Μάλιστα. Ξέρουμε πως κατεβαίναν οι, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, όλες οι βόρειες ομάδες στην Αθήνα την τραβάγανε. Εσείς κύριε Γεωργίου πρέπει να τα ξέρετε αυτά, έτσι. Τα έχω ζήσει πολλές φορές. Αυτά έχετε ζήσει πολλές. Δεν να κάσουμε και να λέμε τώρα. Δημήτρη, ξέρεις, αυτούς που μας λένε ΠΑΟΚΑΚΙΑ, ποιοι μας λένε? Το Πασαλιμάνι, του Πασά το λιμάνι. Μας λέει ΠΑΟΚΑΚΙΑ εμάς. Τι να τους πούμε ότι εμείς έχουμε εντάξει. Στα 45 πρωταθλήματα, 450. Δεν αξίζεται γιατί δεν έχετε κάνει ποτέ αίτη το πρωτάθλημα, κύπελο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να πάμε σαν την κόντρα. Σε ευχαριστώ να σταματήσει αυτή την κόντρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Κόντρα δεν έχουμε. Κοιτάξτε να δεις. Κόντρα δεν έχουμε. Εγώ δεν έχω κόντρα με τον Ολυμπιακό. Απλώς να σέβονται πως σεβόμαστε. Εντάξει, και συγχαίρομαι με τους ανθρώπους της εξουσίας. Και ο Ολυμπιακός έχει δώσει δείγματα δεκαετίες ότι είναι ομάδα της εξουσίας, ότι είναι ομάδα που πήρε βρώμικα πρωταθλήματα, ότι είναι ομάδα να πούμε τους πρόεδρους τους ξέρουμε ποιοι ήταν, πώς ήταν και τι ήταν. Και πηδήξανε τώρα, ξέρετε, γιατί ήρθε ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ και πηδήξανε. Είσαι ένας ισχυρός άντρας, ο οποίος μπορεί. Αυτό τους πείραξε. Δεν τους πείραξε ο ΠΑΟΚ. Τους πείραξε ότι κλείνουν το στόμα, δεν μπορούν να μιλήσουν. Δηλαδή, τι πάτε πριν. Παλιά υπήρχε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τώρα επειδή έχει πέσει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και αυτή ήταν ομάδα, θυμάστε, με τον Κρίκο με τα πιστόλια. Μας τα βγάζει τα πιστόλια στη θύρα 10 παντού, μας τα βγάζει και στον τάφο του Ιδού παντού. Έτσι είναι ή δεν είναι έτσι? Κύριε Γεωργίου, μ' ακούτε? Πάρα πολύ καλά. Έτσι, πάρα πολύ καλά. Στον Καραϊσκάκη βγήκα στο 4-0 μέσα και βγήκε ο Κούγιας και είπε ότι μπήκε κανένας μέσα. Τη στιγμή τον έξω το βίντεο που σκούνταγε τον κόσμο να μπει μέσα. Τι να λέμε τώρα, ομάδε, να είναι τώρα Ολυμπιακός. Ομάδα εξουσίας, να τη χαίρονται. Για καλά, ευχαριστώ. Και κάτι άλλο και κλείνω. Και υπάρχουν Ολυμπιακοί του οποίου του σέβομαι που είναι Ολυμπιακοί και υπάρχουν και προεδρικοί. Να μα όταν παίρνουν τηλέφωνο και σου μιλάνε να λένε τι ομάδα είναι. Είναι προεδρική Ολυμπιακή ή καθαρή Ολυμπιακή, ναι, το Ολυμπιακή. Αυτά ήθελα να πω και ευχαριστώ πολύ. Για καλά, φίλε, για. Έλα. Ναι. Πάμε. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργο από Βατάλουν, Ανταγιόγκ. Θα ήθελα να μου πείτε για δύο ομάδες. Τη γνώμη σας. Θα το ξεκινήσουμε πρώτα από Super League. Γιατί κυριακάτικο ντέρμπι, τι βλέπετε, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΑΕΚ? Ό,τι βλέπεις και εσύ. Εσύ που είσαι ΑΕΚτζής δηλαδή. Εσύ τι βλέπεις, κύριε Γιώργο? Μισό λεπτό, κύριε Ντε Γιόγκ. Εσύ βλέπεις κάτι διαφορετικό από μένα? Εγώ βλέπω ότι θα χάσει πολύ δύσκολα η ΑΕΚ. Μάλιστα. Και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Πάλι θα πάρω τηλέφωνο. Το άλλο. Λοιπόν, πάμε στο κύριο θέμα. Για τα Πετράλουνα. Τι γίνεται, τι βλέπετε? Είναι στα πόδια της διάλυσης. Μάλιστα. 0-3 ημίχρονο. Μία ευκαιρία, ένα γκολ. Και 15 ευκαιρίες ο Φωστήρας. Κάπα 18 ο Φωστήρας. Και τελικά χάσαμε 5-1. Κάπα 18 ο Φωστήρας. Όχι, κάποιος έλεγε ότι εμείς παίξαμε τα δεύτερα και ο Φωστήρας με βασικούς. Καλά, εντάξει, ναι, αυτό ο κάτι. Και κάποιος άλλος λέει ότι μέσα στα Χριστούγεννα την ομάδα δεν έχει ζώσει. Εντάξει, αυτό το πιστεύω. Α, γίνουν κινήσεις αυτές που ξέρουμε. Πότε θα γίνουν κινήσεις, Ντε Γιόγκ? Πότε? Την Τετάρτη σταματάμε, τελειώνει μεταγραφές. Τετάρτη σταματάμε μεταγραφές. Βέβαια. Μάλιστα. Και ο άλλος θα τις αντοδεί θα την Τετάρτη. Πότε θα τις κάνει μεταγραφές? Έλα, ντε. Είναι κι αυτό. Ε. Για τον Ντε Γιόγκ, τι γνώμη έχετε, κύριε Γιώργο? Δεν μου λες, εντάξει, θυμάμαι. Κάποτε είχε γράψει το Φως, Κούτρης, ο νέος Γεωργάτος. Και μετά γράψα κάποιες εφημερίδες, Ντε Γιόγκ, ο νέος Κρόιφ. Ναι. Όχι, ρε. Όχι, αλλά πλυντήρια δεν τα έχω ανάγκη, ρε. Να σου πω κάτι όμως. Ναι. Θέλω να με δικαιώσεις και στον αέρα. Για λέγε. Σου είχα πει το καλοκαίρι, ναι, για το Σεμέδο τι έχει μεγάλο. Και μου λες είσαι εμπαθής. Έχω δίκιο. Σήμερα άκουγα το Sport 24. Ναι. Κάτι Ολυμπιακούς. Ναι. Τα έχουν βάλει με το Σεμέδο. Λοιπόν, τα έχουν μεγαλοποιήσει τα πράγματα. Έχει επικοινωνιακό παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Το πάει καλά. Εγώ του βγάζω το καπέλο εκεί. Δηλαδή θα σου φέρει τον Εμενίκε και θα στον κάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, Σοάρες. Λοιπόν, και αυτό που θέλω να το βγάλω από μέσα μου και τελευταίο και κλείνω, ότι ο Μέση έχει 6,79 γκολ.
και κάνα 2.000 assist. Αυτό είναι πόντο για τον Ρονάλντο. Ναι, αυτό θέλει να πει ότι είναι πίσω από τον Ρονάλντο κάποιε δεκάδε γκολ. Αλλά... Όχι, είναι πίσω από τον Ρονάλντο. Είναι πίσω από τον Ρονάλντο. 679, όλο έχει 700. Ναι. Είναι 21 γκολ, αλλά έχει βγάλει 2.000 assist. Όταν λέω assist, από εδώ στο ένα μέτρο. Να δώσει πάρε βάλε. Λοιπόν, αν ήθελε, θα έχει 800 γκολ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα τα πούμε το βραδάκι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ή πάνω ή κάτω. Ή στο άλλο θα πάμε, θα πάμε να δούμε. Έχει τρεις ματσάρες αυτήν την εβδομάδα. Ναι, πες μου, να ακούσω όμως. Σούρμενα Διάνα. Ναι. Χαραβιακό Αγία Παρασκευή. Ωραίο παιχνίδι, αυτό είναι. Το άλλο ακού. Το άλλο ακού. Ναι. Άρης Πετρούπολης Ηράκλειο. Πάμε να δούμε το Γεωργουδάκι. Γεωργουδάκι. Πάμε να δούμε Γεωργουδάκι. Έλα, πάμε να δούμε Γεωργουδάκι. Πάμε. Λοιπόν, τα λέμε Γιώργο τα πρώτα. Για χαρά, για χαρά. Άντε, έλα. Πάμε. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ. Εγώ. Εσύ. Καλησπέρα, Γιώργο. Γιώργο Λονδίνο. Καλησπέρα. Καλώ τον. Λοιπόν, θέλω να με αφήσει δύο λεπτά να μιλάω, μην με ρωτήσει τίποτα και μετά θα μου κάνει ό,τι ερώτηση θέλει. Καταρχήν, εγώ δεν είμαι προεδρικό Ολυμπιακό όπω είναι ο συγκεκριμένο κύριο που πήρε προηγουμένω τηλέφωνο. Που είναι προεδρικό Σαββίδη. Και ξέρει γιατί είναι προεδρικό. Γιατί θυμήθηκε τον πιστόλι του Βαρδιλογιάννη στη Ριζούπολη, αλλά ξέχασε το δικό του τον πιστόλι. Θυμάται τα επεισόδια του Ολυμπιακού, αλλά ξέχασε τα επεισόδια που γίνανε πολύ γρήγορα. Και από ό,τι βλέπω τώρα, τρεις μήνες δεν έχουν πιάσει κανέναν. Τουλάχιστον ο Ολυμπιακός έχει πιάσει έναν, ναι. Έκλεισε το Ρέντι για τα επόμενα παιχνίδια με την ΚΑΠΑ 17 και ΚΑΠΑ 19 και κάνει κάποιες κινήσεις. Ο Ολυμπιακός, όχι ο Μαρινάκης, εγώ δεν είμαι ο Μαρινάκης, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Και επειδή με πήρε και κάποιος άλλος είπε τηλέφωνο. Και γύρισε και σου είπε να μου θυμίσει την ιστορία, να του πω ότι εγώ είμαι πάνω από 50 και θα του θυμίσω εγώ την ιστορία λοιπόν. Επειδή κάπου έχουν ληψία. Λοιπόν, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Καραϊσκάκη 3 Ιουνίου 1962, 6-0. Δύο γκολ ο ψύχος στο 40 και στο 42 και τέσσερα γκολ ο Σιδέρης. Στο 76, στο 80, στο 81 και στο 84. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στην Τούμπα. 27 Ιανουαρίου του 65, 0-4. Γκολ, Μποτίνος, Γιούτσος, Αγανιάν και Σιδέρη στο 74. Έτσι για να ξέρεις την ιστορία σου. Και επειδή λες ότι ο Ολυμπιακός έχει αρπάξει 6, έχει χάσει 6-1 το 87, επειδή δεν ξέρεις ούτε ποιοι παίζανε μέσα, θα σα πω εγώ. Ήμουν μέσα, εγώ κάθε το μάτσο. Μπράβο. Και θα σε ρωτήσω κάτι να μου απαντήσεις. Στις Σέρες. Έβαλε γκολ ο Μπάντον, ο Μαυρομάτης το 14, ο Σίδας, ο Μπανιώτης, ο Μπορμπόκης και ο δύο γκολ και ο Τσαλουχίδης το 50. Αυτό είναι 6-1. Το 6-0 που έχει πάρει στο Καραϊσκά και εσύ πάω ξύπου, δεν ξέρει αν έχει πάρει 6. Έχει αρπάξει πολλέ εξάρε και 2-4 πρόσφατα με Τζοβάνι και Τζόρτζεβιτ μέσα στην Τούμπα. Λοιπόν, αυτό που εμένα με κάνει και βγαίνω και αντίθετο με. Γιατί δεν το μετράω τον Πάο, με ρώτησε σε μένα προ δύο μήνε. Έτσι, ποιον υπολογίζω και σου είπα την ΑΕΚ, το θυμάσαι Γιώργο ή όχι. Ναι. Μπράβο. Εγώ λοιπόν η αντίδρασή με τον Πάο είναι ότι 35 χρόνια Ολυμπιακό έτρεχε ξύλο από τα Τέμπη με το έτσι θέλω, χωρί να έχουν ομάδα. Χωρίς να έχουν παίκτες, γιατί έπρεπε ο Ολυμπιακός να χάνει στην Τούμπα για μια μεταγραφή που ήταν να πάρει με τον Κούδα. Κανένας από αυτούς τους αντικειμενικούς παουτζίδες που βγαίνουν να μας μιλήσουν σήμερα δεν μιλάνε. Βέβαια το παλικαράκι εκεί που πήρε τηλέφωνο που είναι 35 χρονών βλέπει την ιστορία τα τελευταία 20 χρόνια. Γιατί προηγουμένως δεν έχει δει ιστορία. Θα πρέπει λοιπόν να μάθει την ιστορία κανονικά. Πώς ξεκινήσανε τα επεισόδια. Γιατί ο Ολυμπιακός ξεκίναγε 30 χρόνια με μείον 3 βαθμούς στο πρωτάθλημα αφού θέλουν να το έχουν καθαρά. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν πήγε μια κατηγορία κάτω όταν έκανε χιλιάδες επεισόδια μόνο με τον Ολυμπιακό. Για αυτά τα έχουν ξεχάσει όλοι οι κανίβαλοι εκεί πάνω. Λοιπόν, Γιώργο, τώρα εσύ, πες μου σε παρακαλώ πολύ, γιατί θυμάμαι μια φορά έκανες μια συζήτηση στο ραδιόφωνο και είπες, παιδιά, μια φορά στην Τούμπα φοβήθηκα ότι θα φύγω ζωντανός. Είναι έτσι, Γιώργο, ή όχι? Ναι, βέβαια. Το έχω πει και το έχω ζήσει. Μπράβο, σε ρωτάω εσένα, σε ποιο άλλο γήπεδο το έχεις δει αυτό? Άκου να σου πω κάτι. Ναι, απάντησέ μου σε αυτό. Βεβαίως σου απαντήσω. Ναι. Όταν πήγα εγώ τότε που σου λέω στην Τούμπα, ναι. Έκανα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και είχα πάει με τον ναι. Ολυμπιακό. Έτσι. Ναι. Και μετά το τέλος του αγώνα πήγαμε στα αποδυτήρια, κυνηγημένοι. Ναι. Και ήθελα να παίξω με ένα πολιοκητικό κρυό να σπάσω την πόρτα των αποδυτηρίων. Να το ρωτήσω κάτι. Και μας έσωσε. Μας έσωσε. Είχε χάσει ο Ολυμπιακός, σε ρωτάω αυτό. Ναι, είχε χάσει. Μπράβο. Και μας έσωσε ο Τάσος Μητρόπουλος. Μπράβο. Και εγώ ρωτάω. Τον οποίο τώρα εσείς να πούμε του κατηγορείτε για προδότη. Μπράβο. Ναι, ναι. Άσε το τι τον κατηγορεί η διοίκηση ή οποιοδήποτε θέλω. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, δεν είμαι προεδρικός από τον προηγούμενο. Το ξαναλέω.
που παίρνει να μας κάνει και κριτική και ο άλλος που παίρνει με τη μάσκα του αντικειμενικού, αντικειμενικέ. Βρες μου ποιοι χτυπήσαν τους πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού, σύλλαβε έναν, κλείσε το γήπεδο σιγά του ΚΑΠΑ 17, αντικειμενικέ, βγες έξω και κάνει κριτική για αυτά τα επεισόδια και εγώ θα είμαι μαζί σου, αντικειμενικέ. Κατάλαβες, άρα γιατί έβαινε πάνω. Για χαρά, για χαρά. Έλα, έλα φίλε. Ναι. Πάμε. Έλα Γιώργο, ο Γιώργος ο Πλώνος, τι κάνεις. Έλα Γιώργο. Καλά. Καλά. Να σε ρωτήσω, μπορείς να τελειώσεις κάποια εκπομπή με Doors, όποτε θέλεις. Αμέ, αμέ. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Λες να φτάσει, έφτασε ώρα να σπάσει ρεκόρ του Γκέρντ Μίλερ τα 40 γκολ που ήταν στην Bundesliga πριν 70 χρόνια. Από τον κύριο... ναι, από τον χωριανό σου. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω, να δούμε. Όλα τα ρεκόρ σπάνε, εντάξει. Γι' αυτό είπα για να σπάνε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Μόνο το ρεκόρ μόνο του πρώτου, ενός τσεχοαυστριακού, που έχει βάλει 900 γκολ, αυτό δεν βλέπω να σπάει ποτέ. Καλά, εντάξει. Αυτό είναι φοβερό πράγμα, δηλαδή. 900 γκολ. Εδώ μιλάμε τώρα για Πελέ, για Ρονάλντο, για Ρομάριο, και απέχουν 100 τόσα γκολ. Πού να τα σπάσει τώρα το πράγμα. Δεν σπάει με τίποτα. Έγινε, ρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, γεια σου. Γεια. Έλα. Γεια σου Γιώργη, συνονόματε. Καλώς τον, ναι. Ολυμπιακός από Αγίους Αναργύρους. Ναι. Χθες μίλησες με ένα Κροάτη και είπατε για τις πιο μισητές ομάδες που είναι Ολυμπιακός. Έτσι δεν είπατε. Και για, και για τη συμπεριφορά κάποιων μερίδα οπαδών του Ολυμπιακού. Ναι, το έλεγε αυτό. Ένας παοκτζής ήταν. Ωραία, να σου θυμίσω και σένα, έπρεπε να το θυμίσεις και εσύ, ότι η πιο μισητή ομάδα, οι οπαδοί της, δεν έχουν βρήσει ποτέ νεκρούς. Δεν ξέρω αν το έχεις θυμηθεί εσύ. Τώρα που το λες, το θυμάμαι βέβαια. Μπράβο, γιατί δεν το είπες. Και τη στιγμή να το θυμίσω. Υπάρχει κάτι πιο ιερόσιλο πράγμα αυτό. Να βρεις νεκρούς. Εμείς οι Ολυμπιακοί έχουμε τα φρύδια και μαμά με τους ζωντανούς. Αυτό να ξέρετε. Και όσο αναφορά για την πιο μισητή ομάδα, να δείτε το σβέρκο σας που είναι κατακόκκινες από τη φάπα. Εντάξει, γεια σας. Γεια χαρά, γεια χαρά. Τι γίνεται να μου. Να κάτσε ρε εσύ Άγια Νάργη, με συγχωρείς τώρα πάρα πολύ. Αυτό που είπες ότι ο σβέρκος είναι κόκκινος από τη φάπα, είναι τώρα αδρακαθία. Το λες με περηφάνεια αυτό. Από τη φωνή σου, νομίζω, μάλλον κατάλαβα πως δεν είσαι καλυψηφιακάς, δεν είσαι 15 χρονών. Ε, τώρα τι, ο Σβέκος από φάπα, ο έτσι, στα Πετράλωνα από αυτό το βράδυ, γιατί μένω στα Πετράλωνα, έγινε της κακομοίρας με Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς, ματωμένα πρόσωπα, τι μάγκη, τι είναι αυτό πράγμα τώρα, τι βρίσκεται έτσι. Σας γεμίσει αυτό το πράγμα τη ζωή. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Μαράκη. Και που λες Μαρία Χριστοδούλου, αυτός ψηφίζει τώρα και οι άλλοι, η νυφάλη. Δεν μου λες ρε Μαρία, με συγχωρείς, ο Πασχάλης είμαι καταρχάς, έτσι. Καλησπέρα. Στο ακροατήριο. Να κάνω μια ερώτηση. Εσένα ο άντρας σου πίνει με το φαγάκι το μεσημέρι ή ο αραβωνιαστικός σου, ρε παιδί μου? Γιατί εδώ προσπαθούν να με βγάλουν εμένα τρελό, επειδή πίνω καμιά ρετσινούλα, κανένα κρασάκι, κανένα τσιπουράκι. Τελικά δεν μπορώ να καταλάβω εκεί πέρα. Το νερό κάτω, ξέρω εγώ κάτι πρέπει να έχει. Τέλος πάντων. Επειδή η εκπομπή είναι λόγου και τέχνης, οφείλω μια απάντηση στο φίλο μου τον Ιγνατίου. Με είχε ρωτήσει προχθές για πόσα αντίτυπα πούλησε το Γκανιάν. Ομολογώ ότι δεν το ήξερα. Ενημερώθηκα ότι το Γκανιάν στο ακροατήριο ενημερώνω και ολοστιο, είναι ένα άλογο αγώνων και ήταν Viper, κυκλοφόρησε το 1977. Εγώ τότε διάβαζα να φανταστείς μικρό σερίφι, Jim Adams, τέλος πάντων. Εντάξει. Και το μέσος επόμενο πούλησε 1 εκατομμύριο ξενοκράτης. Άρα ο Γκανιάν που έκανε ρεκόρ, ο Γκανιάν πρέπει να πούλησε λιγότερο από 1 εκατομμύριο. Πήρα πολιτεία, πήρα πρωτοπορία, πήρα Ιαννό, πήρα στον Πάπυρο. Εκδόσεις Πάπυρος είναι, να ξέρει το ακροατήριο, έτσι. Που λες γιατρέ μου, άκου να δεις τι έπαθα. Σήμερα ερχόμουν το πρωί στη δουλειά και ερχόμουν από τη Μουδανίων. Ξέρετε ότι έχουμε παρέλαση τη στρατιωτική. Όχι, δηλαδή Μουδανίων είναι στα Μουδανιά. Όχι, είναι ο δρόμος για όσους ξέρουν που οδηγεί προς Χαλκιδική, για να καταλάβεις. Όταν λέω για Μουδανιά, θυμάμαι το συγχωρημένο τον Πανούση που έλεγε κάποτε στην αρχή της παράστασης, έξω το δα από τα Μουδανιά. Τα Μουδανιά
μια είναι. Δεν το καταλάβεις, δεν το καταλάβεις. Α, όχι, δεν το καταλάβω. Μου την τρέλα μου, μου το μυαλό σου. Ξέρεις, είναι η ώρα που τρώω. Έξω το δά από τα μουδανιά, ρε. Δεν λειτουργώ καλά. Μα μετάφρασε το. Έξω το δά από τα μουδανιά. Μάλιστα. Το καταλάβεις, δά. Προσπαθώ. Εσύ μουδανιά, μουδανιά δεν είναι. Ναι, ρε, ναι. Βγάλε το δά έξω. Ναι, ρε, μου μια κατάλαβα. Άντε μπράβο, άντε μπράβο. Εν τω μεταξύ, καθώς ερχόμουν, πέφτω πάνω στη δοκιμαστική παρέλαση. Ξέρεις, γίνονται δοκιμαστικά. Ναι, ρε, ναι. Τα άρματα τώρα δεν έρχονται ξαφνικά τη Δευτέρα να παρελάσουν. Ήταν εκεί πέρα διάφορα πεζοπόρα τμήματα. Ήταν οι Λοκαλτσίδες, ήταν οι Οικάδες, ήταν οι Εύζωνοι. Ήταν και ένα τμήμα πιο κάτω φορούσε κόκκινα. Απλό, τι είναι αυτή εδώ πέρα. Ρωτάω εκεί πέρα τον επικεφαλής της παρέλασης. Α, λέει, αυτή είναι, λέει, μια ομάδα, λέει, επίλεκτη της χώρας, λέει, που την κρατάει σε ηρεμία. Απλά, λέει, φέτο για πρώτη φορά, λέει, θέλει να κάνει παρέλαση. Βλέπω, ρε φίλε, γιατρέ μου, στην πρώτη σειρά, ψηλούς, καρταμωμένους, ρε παιδί μου, τα λεγόμενα λεβεντόπεδα, τι κρατούσαν αντί για όπλα. Αμνοερίθια και λαμπάδες, τέτοιο, πασχαλινές. Στη δεύτερη σειρά, γαλοπούλες. Στην τρίτη σειρά τα παλικάρια αποκριάτικες στολές ήταν ντυμένοι. Η τέταρτη σειρά ήταν η μάχη, ρε παιδί μου, πιστόλια, άλλος φουγιάδες, άλλος τέτοιο και πιο πίσω σέρναν ένα τάγκ. Λέω, ρε φίλε, λέω, αυτή, εντάξει, όλα καλά το καταλαβαίνω, λέω. Οι πρώτες σειρές, γιατί κρατάνε, λέω, αμνοερήφια, γαλοπούλες και αποκριάτικες στολές και μπιχλιμπίδια. Αλλά λέει αυτή, λέει, ομάδα παραπληροφόρησης. Δηλαδή σε περίπτωση πολέμου ξεγελάνε τον εχθρό. Λένε, ρε παιδί μου, ότι είναι Χριστούγεννα, γιορτές, ρε παιδί μου, Πάσχα, καταλαβές, απόκριες, τον κοιμίζουν τον εχθρό και τον σκοτώνουν. Και μάλιστα, λέει, η αδυναμία τους, λέει, είναι ο άμαχος πληθυσμός. Α, λέω, τόσο ωραία πράγματα, λέω, ρε φίλε, λέω. Δηλαδή φοβερή χώρα είναι αυτή εδώ πέρα. Έτσι που λες, γιατρέ μου. Τώρα και το φιλαράκι μου τον Ιγνατίου και κάτι τελευταίο. Πήγα, ρε φίλε, έψαξα χθες όλα τα ντελικατέσεν να βρω αυτό που μου το είπες πολύ έξυπνο, ωραίο, παραδέχομαι, από ορεινόκερο και φτές. Ψάχνω που λες, λέω, αφρικανική χώρα με λευκούς κατοίκους είμαστε, μπορεί να βρω και κανένα μαγαζί ντελικατέσεν που να έχει κρέας ρινόκερου. Μου λέει όχι, λέει, δυστυχώς μας τελείωσε. Επίσης, Μαρία Χριστοδούλου, μια πρόταση. Επειδή ο φίλος μου Ιγνατίου λατρεύει τον νοντίγκητη, με τις απόψεις του έχει εφράδια λόγου, θα μου κάνεις μια χάρη. Από καρδιά σε παρακαλώ, Μαρία Χριστόδουλου. Φτιάξε, ρε κορίτσι μου, ένα MP3, απομόνωσε τις τελευταίες συζητήσεις του Νοντίγκητη και στείλ του, σε παρακαλώ, στο φίλο μου τον Ιγνατίου, να μην βγαίνει στο Ζαγόρα τα βράδια και κάνει παρεμβάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλό τριήμερο να έχετε. Γεια σας. Αχ, μάνα μου. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Όλα εντάξει? Για λέγε. Έχω χαζέψει λίγο δύο μέρες τώρα και ακούω, ας πούμε, αυτό το δέρτελο που έχει γίνει με το ΠΑΟΚΔΙ. Εμένα η άποψή μου είναι απλή. Δύο είναι οι ομάδες στην Ελλάδα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι υπόλοιπες είναι πολύ μακριά. Σε όλα τα επίπεδα, κατά με. Συμφωνείς? Κοίταξε, ότι κατέχουν τα πρωτεία είναι γεγονός. Έτσι, αλλά τους υπόλοιπους και ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, δεν πάω να τους πεις παρακατιανούς. Ναι, εγώ σου λέω ότι είναι πολύ μακριά. Έτσι. Και σε θέμα κόσμου. Είμαι ανταγωνιστές. Εντάξει. Εννοώ, ρε παιδάκι μου, τα πράγματα, ας πούμε, που έχει κάνει ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, δεν τα έχουν κάνει καμία άλλη ομάδα. Έτσι. Είτε τους βαθμούς, είτε οι τίτλοι, είτε οτιδήποτε άλλο. Έτσι, δεν υπάρχει μέτρος και εκδίκηση. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για τα της Ευρώπας που μου αρέσουν. Τον βλέπεις να βγάζει την παρέλαση ο Βαλβέρντε? Άμα ήταν, θα την είχε, θα την ασχολάσει. Δεν ξέρω, τα έχει κάνει λίγο χάλια, έτσι. Είδες καθόλου παιχνίδι? Στο 1-2 που κέρδισε. Εντάξει. Παλιότερα η Μπαρσελόνα αυτές ομάδες θα κατέβαινε με τα δεύτερα. Ναι, μόνο. Εντάξει, δεν είναι η Μπαρσελόνα που ήταν κάποτε. Και το κακό είναι ότι τις βγάζουν φάσεις πίσω για πλάκα, έτσι. Για πλάκα φάση πίσω, έτσι. Δηλαδή πάνω σου βγάλει οποιαδήποτε ομάδα. Αυτό είδα. Περίμενα πολλά γκολ χθες. Πέμπτη κιόλας. Πώς φάνηκαν τα ματσάκια χθες? Είδες καθόλου United? Ελάχιστα είδα.
Μία από τα ίδια. Αυτή δεν ξέρω, ούτε καν στην δεκάδα δεν βλέπω το πρωτάθλημα. Και κάτι τελευταίο ήθελα να σου πω. Αυτή η Juventus με τι πάει φέτος? Πάει τρένο για Champions League ή είναι μακριά? Κάθε χρόνο αυτό λέμε, ότι πάει τρένο, πάει τελικό και πίνει το λαστικάκι αντί να πει νερό. Προχθές έβλεπα το σκορ και λέω τι διάλογο. Δηλαδή παίζανε με τους Ρώσους, τους είχαν βάλει μέσα στην περιοχή, κάνανε φάσεις, αλλά τίποτα, έτσι. Μα και χθες εγώ που ήταν την Arsenal, είχαμε μέχρι το 80 1-2. Καλά τώρα, μιλάς τώρα για Arsenal, εντάξει. Μα κοίτασε, και η Λοκομοθήβα από την Γκυμαράες είναι καλύτερη. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά είδα και αυτό το καλό παίκτη που είχε πάρει η Arsenal, αυτόν τον Πέπε. Πολύ καλός. Είναι καλός. Λίγο άμυαλος είναι, αλλά εντάξει, καλός είναι. Αυτά τα πεταμένα λεφτά που έδωσε η Ρεάλ αυτό το καλοκαίρι. Για τον Αζάρ, λες. Ναι, θα τα εντάξει, βλέπω. Εντάξει, μην βιάζομαστε τώρα να κρίνουμε τον Αζάρ. Και πέτυχε σε μια εποχή τη Ρεάλ η οποία είναι. Ήρθε σε κακή εποχή. Ακριβώς. Κατάλαβες. Γιατί οι χαφάρες αυτές που ήταν στο κέντρο έχουν πάθει κοκομπλόκο. Έγινε. Να τα πούμε. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Έλα. Ναι. Ναι. Μας ακούτε? Έλα. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα, μωρέ. Μίλα, μωρέ. Βγάλε την καραμέλα από το στόμα. Πάμε, έλα. Λοιπόν, κύριε Γεωργίου. Α, Γιώργο και Γεωργίου, ναι. Ναι. Ό,τι έκανε ο Γιαννακόπουλος στο μπάσκετ τον Ολυμπιακό, αυτός ο ΠΑΟΚ θα του στείλει με τον Ολυμπιακό του ποδοσφαίρου να παίζει με τα χωριά. Όπως το μπάσκετ. Αυτό να το θυμούνται. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Άντε, στο καλό, στο καλό. Δεν σε καλά. Στο καλό. Έλα. Γιώργο. Καλό, χωχωχω. Μπλέξαμε τώρα. Τι κάνεις, Λεβέντη. Μπλέξαμε τώρα. Δεν λέμε να παίρνει και κάποιος από τους λίγους. Ναι, αντικειμενικός, ναι. Με το όνομά σου. Κάτσε να πιάσω δεξιά εδώ. Δεν θέλω να είμαι εν κινήσει και να μιλάω. Έχεις πελάτη? Όχι ρε, όχι, σταματάω μόνος μου. Λοιπόν, παρένθεση νούμερο ένα. Ήθελα να πω, κόλλησε το... Α, για τον Πελέ ρε Γιώργο. Ρε Γιώργο, δεν θυμάσαι τα χρόνια εκείνα του Πελέ. Όταν έβαλε το χιλιοστό γκολ, που έγινε και γραμματώσιμο, το έδειχνε όλο κοίταξε, το πράγμα. Κοίταξε, μιλάμε για επίσημα γκολ. Όπως έχει ανακοινώσει, όπως έχει ανακοινώσει η FIFA και τα λοιπά, μιλάει για επίσημα γκολ. Όχι για γκολ που μπαίνει να προπονήσει και αυτά τα λοιπά. 1200 γκολ για τον Πελέ. Δεν είναι έτσι. Γιώργο, δεν νομίζω να ήταν με προπονήσεις και με τέτοια όλα τα γκολ του. Όχι, μόνο αυτά που βάλε στον κόσμο θα πεις. Όταν μπήκε στον κόσμο στη Νέα Υόρκη. Γιατί Γιώργο, δεν πέρασε. Έλα μόνο τώρα. Είναι σαν να πέσει εσύ να πούμε τώρα, τι να σου πω. Συγγνώμη, ο Τσέχος που τα έβαλε ρε Γιώργο τα 800, συγγνώμη, σε ποιο πρωτάθλημα. Μιλάμε για το 31 μέχρι το 55, ξέρω εγώ. 50, 30, ναι. Πού τα έβαλε δηλαδή, συγγνώμη, στην Τσεχία. Επίσης, στο πρωτάθλημα της Τσεχίας. Ξέρω εγώ. Μα έλα ρε Γιώργο, είναι κουφό. Δεν το ξέρω εγώ, αυτό ούτε καν τον ήξερα. Δεν κολλάει Γιώργο, δεν κολλάει. Λοιπόν, κάτι άλλο. Ο κύριος Ευάγγελος Μαρινάκης λοιπόν, έτσι αυθαίρετα, γιατί είναι ο Μαρινάκης, κλείσαμε λέει, κλείνουμε το Ρέντι και καλά τώρα, τρεις αγωνιστικές, άκου τώρα. Ποιο Ρέντι κλείνεις κύριε Ευαγγέλη? Τι πάνε στο Ρέντι όταν δεν παίζει παιχνίδι? Χθες με την Bayern προχθές είχε 50 άτομα, 100 θες να σου πω. Λοιπόν, όταν παίζουν καθημερινό πρωτάθλημα τα παιδιά, μόνο οι γονείς τους πάνε. Έχω πάρει εγώ του Σέντρε Μπακ του Ολυμπιακού. Μάλιστα και είναι Μακεδόνα το παιδί, είναι από πάνω Θεσσαλονικιός, τη μητέρα του, και την πήγα στο Ρέντι. Γιώργο, αυτά που λένε τώρα ότι είναι φρούριο το Ρέντι και πέρασα άνετα την κεντρική πύλη, κανένας δεν μου μίλησε, κανένας, πρόσεξε τώρα γιατί το λέω. Και φτάνω μέχρι μέσα βαθιά γύρω στα 100 μέτρα που έχει κάτι τόνους και ένα πάρκινγκ αυτοκινήτων γιοντασί, δηλαδή τρίχες κατάρες. Άμα εγώ ήμουν κανένα μουτζαχεντίν τώρα. Καλά, μισχό, ήσουν ακολουθόρο. Όχι, ρε φίλε. Κράταγε κανένα εδώ πάνω στα χέρια. Ρε φίλε, με συγχωρείς.
δεν μπορεί να. Γιατί λένε ότι είναι φρούριο το Ρέντι, λέει. Άνετα περνάει ένα αυτοκίνητο, ρε Γιώργο, με 50 κιλά TNT και θα λένε κάποτε εδώ ήταν του Ρέντι, εγκαταστάσει του Ολυμπιακού. Να, ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, δεν γίνονται, ρε Γιώργο, αυτά που λένε. Δηλαδή είναι δυνατόν. Ποιος, δηλαδή απαγορεύει τρεις αγωνιστικές να πάνε ποιοι οι γονείς των παιδιών. Γιατί σε αυτούς στην πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα απαγορεύεις. Δηλαδή δεν γίνονται, ρε Γιώργο, αυτά. Έτσι είναι η γνώμη μου. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή την ΠΑΕ, άμα λάχει και γουστάρει, μπορεί να πει τρεις αγωνιστικές συγκλίνω. Ή στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα. Είναι σε θέση, μπορεί να το κάνει. Ο νόμος τι λέει, δεν ξέρω τον νόμο. Ο Κούγιας να βγει ο Αλέξης να πει. Αφαίρετο τα ηλίκη, λέει, κλείνω τρεις μέρες. Παραμύθι τώρα αυτό, ξέρεις, παραλλαγή. Τα ξέρουμε αυτά τα κοκκινοπυρεώτικα. Τα ξέρουμε αυτές τις παραλλαγές. Δεν ξέρω τώρα στον αγώνα με την Μπάγερ, τους νέους, υπήρχε παρατηρητής αγώνος και τέτοια. Δηλαδή έχει γραφτεί έκθεση. Αυτά και δύο διαιτητής. Ε? Ο διαιτητής, μόνο φτάνει. Μόνο διαιτητής. Υπάρχει και παρατηρητής. Αλλά τώρα η έκθεση του διαιτητή θα τα γράφει τώρα μέσα. Δεν ξέρω, ρε Γιώργο. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα. Κατάλαβε τώρα. Δεν κλείνει τώρα τρεις μέρες τρίχες καταρρεύσει για τα μάτια του κόσμου. Λοιπόν, τα λέμε, Γιώργο. Για καλά, φίλε, για καλά. Έλα. Ναι. Γιώργο. Πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε 1,5 λεπτό μπροστά μας. Καλησπέρα. Χιλιάς Περισσό, Ολυμπιακός. Ναι. Θα ήθελα να παρακαλέσω πολύ τους φίλους του Ολυμπιακού να μην βγαίνουν και να απαντάνε στους παοκτήδες. Η απάντηση είναι μία. Έρχεται αυτή η υπερομάδα ο Πάουξ ο Καραϊσκάκη, τους πετάς 3-4 γκολ και αυτή είναι η απάντησή σου. Βγαίνουν και τσαφίζονται και νευριάζονται και λένε και λένε και λένε και συνεχίζονται. Δεν υπάρχει λόγος. Έρχεται κάτω στο Καραϊσκάκη, τους πετάς 4 γκολ και τελείωσε η ιστορία. Γιατί είναι υπερομάδα ο Πάουξ, γι' αυτό. Και κάτι άλλο τώρα με την Πάγερ. Αυτοί δεν πρέπει να είναι το Ολυμπιακό που βαλάγανε τον κόσμο, γιατί μπαίνανε μπροστά φίλαθροι του Ολυμπιακού και βαλάγανε και τους Ολυμπιακούς. Εδώ ξυπήσαμε και τα πιστηρικά παίξη του Ολυμπιακού, δε. Λοιπόν, είναι δυνατόν να οι φίλαθροι του Ολυμπιακού βαρέσουν Ολυμπιακούς. Πώς το βλέπεις? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε σε ειδήσεις, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Για πάμε, έλα. Γεωργίου. Καλώς τον. Τι κάνεις, φίλε μου, να συστηθώ, γιατί είχε πει μια φορά προχθές ένας κύριος γενέστατος. Δεν πρέπει να βγαίνουμε και να συστηνόμαστε. Αλλά δεν φταίω εγώ, κύριε μου, ο Γεωργίου μου τα απαγόρευσε. Εγώ έβγαινα και έλεγα Θόδωρας Ολυμπιακός, μου λέει. Δεν τα απαγόρευσε αυτό, ο καθηγητής τα απαγόρευσε. Ο ημαμένος τα απαγόρευσε, σου είχε πει το Θόδωρας Ολυμπιακός, θα βγει καταλόγο. Λοιπόν, ναι, εγώ είπα εσένα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι φάμπρικα έχει ανοίξει. Είναι τις τελευταίες μέρες μια φάμπρικα να εξισορροπήσουμε τα πράγματα. Τσιμπάνε οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί. Φτώχοι, εμείς είμαστε. Αυτά είναι δεδομένα. Είναι μετρημένα κουκιά. Ιστορικά ντοκουμέντα καταγεγραμμένα. Κάθε ομάδα έχει την πορεία της, την ευρωπαϊκή, την ελληνική. Δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πέφτουν οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί στην παγίδα και κάθονται τώρα και συνδιαλέγονται και αυτά και εκείνο και τ' άλλο. Το θεωρώ έτσι άνευ λόγου. Άνευ λόγου, το έχουμε πει από την εκπομπή σου, το έχουμε ξαναπεί ότι στο τραπέζι για να πει καφέ με τον Ολυμπιακό μπορεί να κάτσει η τριφυλάρα που λέει και ο Μπιλ Μπαϊτάξη που άλλο καημό δεν έχει, πώς θα τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, ναι, δεν έχει άλλο καημό, τίποτα άλλο. Και γιατί και πώς, ναι, λοιπόν. Θυμάστε προηγουμένως. Τα κοκκινοπυρεωτάκια. Ναι, δεν τον άκουσε, το είπε εσύ προχθές. Ρε, πες μας κάτι για Παναθηναϊκό, ρε, για την ομάδα, μια μεταγραφή, για όχι, ένα όχι, παιδί, όχι, δεν όχι, υπάρχει τέρμα. Κοιμάται και ξυπνάει με τον Ολυμπιακό, Μπιλ, Μπαϊτάξη. Λοιπόν, είπαμε, στο τραπέζι να πει καφεδάκι μαζί με το θρύλο, μπορεί μόνο η τριφυλάρα και ενίοτε η ΑΕΚ, έτσι να μην την πετάω απ' έξω την ΑΕΚ και σαν τους είναι τίποτα. Καμιά φορά μπορεί και η ΑΕΚ. Τώρα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, είναι ξεκαθαρισμένα. Ωραία η τακτική να τα φέρουμε όλα ίσα βάρκα, ίσα πανιά, αλλά δεν γίνεται. Η Λέστερ να πούμε είναι Λέστερ και η Manchester United είναι Manchester United. Άκου. Να το πω και εγώ αλλιώς. Πες το να δούμε. Η Liverpool είναι έτσι και η Manchester αλλιώς. Ίδια κιλά είναι. Όχι ρε παιδί, αλλά δεν είναι, είπαμε τώρα, αλλά δεν είναι ούτε Wigan, ούτε Λέστερ να φωτοβολίδα, ούτε τίποτα. Κοιτάξτε, αυτή η αντιπαράδειση
Γιατί υπάρχει τώρα, ξέρει γιατί υπάρχει τώρα. Όχι, τσιμπάνε οι Ολυμπιακοί εκεί, εκνευρίζομαι. Τσιμπάνε, τσιμπάτε, ρε. Άκουσε, τώρα επιχειρούν να. Ναι. Βλέπει το πρωτάθλημα. Ναι. Έχει δύο ομάδε. Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Βέβαια. Όλοι οι άλλοι είναι πολύ πίσω. Και μ' αρέσει που μόνο εμεί οι Ολυμπιακοί στηρίζουμε να πούμε και στεναχωριόμαστε για την κακή πορεία του Παναθηναϊκού. Οι τριφυλάρε δεν συγκινείται κανένα. Εμεί σαβαντάρουμε. Ναι, αλλά να σου πω κάτι άλλο. Αν στη θέση του ΠΑΟΚ ήταν ο Παναθηναϊκό, για να έβλεπα τότε να του σαβαντάρε. Θα ερχόταν τα πράγματα σε φυσιολογική ισορροπία. Φίλε, θα είχαμε σύγκρουση γιγάντων. Σύγκρουση γιγάντων. Δεν θα είχαμε τώρα αυτά τα πράγματα να μην τα χαρακτηρίσω. Πασχαλάκη, επειδή έχω πει να μην ξανασχοληθώ μαζί σου, επειδή είπε πόσα γκανιά είπε, λέει, έψαξε και βρήκε, ότι πουλού πόσα. Ηρωνικά το πει, ηρωνικά ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο. Την άλλη φορά που θα βγει στο Γεωργίου, γιατί σε ξεφορτώσαν από τα ράδια τη Θεσσαλονίκη, αλλιώ δεν εξηγείται. Σε ξεφορτώσαν τα ραδιόφωνα τη Θεσσαλονίκη και σε στείλανε σε εμά. Αλλά δεν φταίει εσύ φταίει ο Γεωργίου να πούμε που τυρανάει εμάς, που βασανίζει εμάς με σένα. Ναι. Την άλλη φορά που θα βγει Πασχαλάκη να μας πει ο Σεραφίνο πόσα αντίτυπα έχει πουλήσει και πόσα ο Μπαξ Μπάνι. Λοιπόν, και κακώς κάθεσαι και πίνεις αυτές τις μέρες, είναι κερασμένα τα τσίπουρα στον Βόλο την Κυριακή. Άντε και να πεις δωρεάν. Δεν μου λες, ο γαμπρός τι κάνει. Ο γαμπρός ακούει. Ακούει τώρα και. Με ευλάβεια, ε. Ευλάβεια, αφού κράζεται, ναι, ναι, ακούει ο γαμπρός, είναι εντάξει, είναι τρίμερο τώρα, θα την κάνει κράτη. Κάπου, ναι, κάπου έχει δρομολογήσει αυτός να φάει, κάπου θα πάει, κάπου θα ταξιδέψει αυτός. Λοιπόν, αυτά, καλώς από τον κύριο. Καλέμε, για καλά, για καλά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλώς τον, καλώς τον. Δεν μου λέει, Γιώργο, πότε η Αμερική ασχολήθηκε με τη Ρωσία, με τη Ρωσία συνέχεια, με την Κίνα γιατί ασχολείται τώρα. Μήπως επειδή να κάνει ανάπτυξη. Θέριεψε. Ναι, γιατί σκούρνε τότε εκεί στο λιμάνι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Παλιά λέγανε να κάνουν ομάδα, μα το πάω κάτι να ασχολούμαστε. Τώρα γιατί ουρλιάζουν. Έλατε. Έπεσε γραμμή. Αυγολέμονος. Έπεσε η γραμμή. Έλα. Γιώργο. Ναι. Έτσι και ξαφνικά πεις ότι από το επόμενο τηλεφώνημα δεν θα το δεχτώ, θα το κλείνω. Εάν συνεχιστεί αυτή η κουβέντα μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ξέρεις τι θα γίνει, ή θα πάθουν ασφυξία ή θα έρθουν από το Real FM να πούνε αυτά που θέλουν να πούνε. Φοβερή κατάσταση. Δηλαδή ξαφνικά γίνεται από προχθές πριν 3-4 μέρες ένα τηλεφώνημα αρκεί, έναν υπαινιγμός αρκεί για να γίνει της κακομοίρας. Κύριε Πασχάλη, όταν λέτε για τα τάγκ δεν λέγεται τάγκ λέγεται, όχι τάγκ. Λοιπόν, έτσι δεν είναι. Όχι, τάγκ είναι το ένα, τάγκ είναι τα πολλά. Ναι, λέει ήταν ένα τάγκ. Λοιπόν, βάση περιπτώσει, για πες μου τώρα κάτι. Εσείς που παίζετε αύριο. Στο Χολαργό. Άντε ρε. Ναι. Θα έρθεις. Όχι. Τι ώρα παίζουμε. Τρεις, δεν ξέρω, 3:30 δεν ξέρω. Γιατί δεν θα έρθει ο Γιώργος. Δεν θα έρθει, όχι, δεν θα έρθει. Την Κυριακή τι κάνατε με το φωστήρα, πήγατε. Τετάρτη. Κύπελο. Όχι, πρωτάθλημα λέω. Ο φωστήρας είναι αμήνη κατηγορία. Παίξαμε κύπελο με το φωστήρα, παίξαμε το φωστήρα κύπελο την Τετάρτη, φάγαμε 5. Όχι, με το στο πρωτάθλημα λέω. Πρωτάθλημα είναι άλλη κατηγορία όπως έλεγα, δεν πήγε. Όχι, εσείς λέω, ρε Γιώργο. Χάσαμε. Από ποιον. Από τον Άι Πετρούπολης. Άι Πετρούπολη. Δεν μου λες τη Δευτέρα θα κάνεις εκπομπή ή όχι. Όχι βέβαια. Εντάξει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έλα, γεια. Έλα. Γιώργο, εγώ. Εσύ. Φάνης, Αγκδής. Έλα, Φάνης. Ζαμάνια. Καλά είσαι. Καλά. Κοίτα να δεις που σήμερα η εκπομπή έχει ξεκινήσει κόντρα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ και γενικότερα παλιότερα που έλεγες και εσύ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Να πω μια μικρή έτσι άποψη κι εγώ. Θα το μεταφράσω αλλιώς. Σε διάρκεια, τι εννοώ. Ο Ολυμπιακός σε διάρκεια έχει, εντάξει, έχει κατακτήσει ότι έχει κρατήσει πρωταθλήματα, δεν με νοιάζει να το πώς, αλλά σε διάρκεια έχει φέρει τους μεγαλύτερους παιχταράδες στην Ελλάδα. Τα καλά ψέματα. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Ντέταρη πιο παλιά, για την εποχή, Ριβάλντο, έτσι, Καρεμπέ, Γιοβάνι. Σε διάρκεια ο Παναθηναϊκός, νομίζω, στην Ευρώπη. Ναι. Σε διάρκεια. Ναι, ναι, ναι. Δεκαετία 70, ναι. 80. Λοιπόν, και η ΑΕΚ, η δική μου ομάδα, σε διάρκεια, την καλύτερη μπάλα στην
στην Ελλάδα. Νομίζω. Την τετραετία. Την τετραετία. Ειδικά την τετραετία. 80 εκεί με 80. Συγγνώμη, 90 εκεί, 92-93. Ναι. Εσύ έχει πει παλιότερα 89 με 96 ΑΕΚ. Νομίζω εσύ το έχει πει. Ναι, το έχει πει. Λοιπόν, αλλά και πιο παλιά με Μπάρλο. Έτσι. Δεν μπάλα η ΑΕΚ. Πρωτοποριακή. Τέλος πάντων, αυτά για το. Εγώ θέλω να μιλήσω για το μάτι τη Κυριακή που έρχεται. Ναι. Το Ολυμπιακό ΑΕΚ. Τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε, δηλαδή ό,τι ήταν τα ματάκια την προηγούμενη αγωνιστική, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή υποφέρει και θα υποφέρει μες στο Καραϊσκάκι, εγώ πιστεύω. Κάποιος φίλος της ΑΕΚ είπε πιο πριν, θα χάσουμε δύσκολα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα χάσει δύσκολα η ΑΕΚ. Δεν σου λέω θα ξεφτυλιστεί. Αλλά αγωνιστικά είναι πιο κάτω τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ. Και ξέρεις Γιώργο, εμένα με ξέρεις, είμαι άρρωστος ΑΕΚτζής, αλλά βλέπω τα πράγματα τι γίνεται. Δηλαδή, το κέντρο της ΑΕΚ, στο μάτς με τον Βόλο, ήτανε χιλιάδες λάθη. Χιλιάδες λάθη. Ήμουνα μέσα και τα είδα. Ναι, Σιμώες άρρωστος. Δηλαδή δεν είναι ο Σιμώες που ξέρουμε του παρελθόντος. Ο Χουλ τώρα θα έχει λέγα στην εταιρεία, δηλαδή δεν θα παίξει την Κυριακή. Άμα βάλει τον Λόπες αριστερά, ο Ποτένσε θα τον καταπιεί. Το υπογράφω αυτό. Και είμαι αγκτζής, αλλά νομίζω ότι βλέπω αυτά που βλέπω. Ξέρω εγώ, τι να πω. Να μην κρατάω όλη τη γραμμή. Σε ευχαριστώ που με άκουσες. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, φίλε μου. Γεια χαρά. Γεια σου. Έλα, φίλε. Έλα, ρε φίλε, καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνεις. Καλά. Όλη αυτή η αντιδικία μεταξύ των οπαδών του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού αδικεί και τις δύο ομάδες. Και θα σου πω γιατί. Γιατί έχουν κοινή μήτρα. Και οι δύο είναι παιδιά της εργατικής τάξης. Ο Ολυμπιακός της εργατικής τάξης του Πειραιά και ο ΠΑΟΚ της προσφυγικής εργατικής τάξης Θεσσαλονίκη. Των ανθρώπων που φύγανε από την Κωνσταντινούπολη και από τη Σμύρνη και εγκατασταθήκαν στη Θεσσαλονίκη. Οι αξίες τους είναι κοινές, έτσι. Είναι η δύναμη, το πάθος, η ένταση, ο πόλεμος κατά της αδικίας, η σύγκρουση ιδεωδών, ο υποτισμός, ο αντρισμός. Έχουν κοινές αξίες και οι δύο, και οι δύο αυτές ομάδες. Αυτά που τους ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που τους χωρίζουν. Τους χωρίζει μόνο 90 λεπτά ενός αγώνα και ένα πρωτάθλημα το οποίο με όλες αυτές το πλήθος των αξιών που τους ενώνει είναι ελάχιστο. Ελάχιστο. Θα μπορούσαν λοιπόν αντί να τσακώνονται η θύρα 7 να κάνει μια πρόσκληση στη θύρα 4 στο παιχνίδι του Καραϊσκάκη και να τη φιλοξενήσει, να μην ανοίξει ρουθούνη, και η θύρα 4 να κάνει μια πρόσκληση στη θύρα 7 να πάει στη Τούμπα και να μην ανοίξει επίσης ρουθούνη. Γιατί και οι δύο, Γιώργο, είναι παιδιά της εργατικής τάξης. Αν όλο αυτό το πάθος, όλη αυτή η ενέργεια τη χρησιμοποιούσαν ενωμένοι, τότε θα κάνουν θαύματα, γιατί η Θάτσερ φοβότανε τις θύρες. Γι' αυτό ήταν ένας από τους λόγους που απαντήσατε. Γιατί με συγχωρείς τώρα εδώ, η Βουλή τι φοβάται? Τις θύρες. Ας να μπλακούν μεταξύ τους, μην έρθουν και μας κάψουν. Σωστό. Τα παιδιά στην Κερκίδα, Φουλέ και Πορτοκάλογλου είναι η μόνη σου ελπίδα. Έτσι. Η Θάτσερ βήκε το Χέιζελ σαν αφορμή επειδή ήθελε να διαλύσει τις χείρες. Φοβότανε όταν φωλιά αντιδραστικών που θα τις διέλυε η νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκούσε. Και κάποια στιγμή θα αναλύσω πλήρως γιατί η Θάτσερ απέκτησε τις αγγλικές ομάδες, τι ρόλο έπαιξε η Λίβερπουλ, γιατί έπαιξε διπλό ρόλο και στο Χέιζελ και στο Χίλσμπορο η φιλή η Λίβερπουλ. Και εδώ λοιπόν έχουμε μια σύγκρουση μιας ενιαίας τάξης. Έτσι, είναι κρίμα, παιδιά, να τσακωνόσαστε. Θα ήταν πάρα πολύ καλύτερο. Αλλά όπως το πας τώρα. Τι είναι, ένα παιχνίδι, είναι ένα πρωτάθλημα. Ναι. Επειδή τους έχουν χειραγωγήσει. Μισό λεπτό. Δηλαδή, δεν είναι κρίμα να τσακωνούνται ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό? Φυσικά είναι. Γιατί πώς είσαι. Δεν προέρχονται από την ίδια τάξη. Η μία ομάδα, όπως είπε εσύ, του Λιμανιού, είναι η άλλη ομάδα που Κουστούμε. Ναι, ξεκινήσαν έτσι σαν ομάδα της αστικής τάξης ο Παναθηναϊκός και σαν ομάδα της εργατικής τάξης του Πειραιά ο Ολυμπιακός. Αλλά αργότερα, επειδή η μεσαία τάξη πήρε τα ηνία στην κοινωνία, ουσιαστικά
και η εργατική τάξη ανέβηκε επίπεδο και η πολύ ελίτ συρρυκνώθηκε σε λίγα κομμάτια μερικών οικογενειών. Όλοι οι άλλοι αποτελούν τη μεσαία τάξη. Όλοι δηλαδή ουσιαστικά αποτελούν μια ενιαία τάξη. Αλλά επειδή ο χουλικανισμός, όπως ξέρεις, τον έχει προωθήσει μετά το 70 και τι μέχρι το 70, το 50 και το 60 οι φιλαθλοί βλέπανε μαζί τα παιχνίδια, η τηλεόραση και η παρευματοποίηση. Η τηλεόραση έφερε τη βία μέσα στα ελληνικά σπίτια, την πέρασε στην εξέδρα. Οι ήρωες, οι ποδοσφαιρικοί, ταυτιστήκανε με τους ήρωες της βίας που βλέπουν στις ταινίες στα παιδιά ή στα βιντεοπαιχνίδια. Και η εμπορευματοποίηση έκανε το ποδόσφαιρο εμπόρευμα και τους ήρωες, αντί να είναι παίχτες ήρωες, γίναν οι πρόεδροι ήρωες. Γεωργάκη μου, καλέ, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι κρίμα, παιδιά, να τσακωνόσαστε. Ενωθείτε και κάντε ένα βήμα μπροστά. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Για χαρά. Θα έρθεις την Κυριακή Πετρούπολη Πετράλωνα. Το πιθα... Όχι Πετρούπολη Πετράλωνα, Ηράκλειο. Πετρούπολη Ηράκλειο. Το πιθανότερο. Καλά, είναι πιθανό να τα πούμε. Έγινε, έλα, για χαρά. Καλό απόγευμα. Έλα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Παναγιώτης. Έλα, Παναγιώτη. Είμαι αυτός που είχα πάρει ένα, μια μέρα πριν το παιχνίδι με την Μπάγερ που σου λέω δώστε μας τον Τόμας να παίξει. Και σας τον επιστρέφουμε. Δεν μας το δώσατε, ορίστε τα αποτελέσματα. Στη θέση του Μασούρα, Στη θέση του Μασούρα, εννοείται. Κοίταξε, ο Τόμας είναι ένα παίκτη που μπορεί να παίξει παντού. Και στη θέση του Ποντένση μπορεί να παίξει, και στη θέση του Βαλμπουενά μπορεί να παίξει. Θα σου πω κάτι άλλο. Και στη θέση του Μασούρα. Σκέφτεσαι κάτι άλλο. Βαλμπουενά στη μέση, δεξιά ο Ποντένση, αριστερά ο Τόμας. Κάτσε, Γιώργο, σχεδόν κάθε μέρα μπαίνω και βλέπω βιντεάκια του Τόμας και επειδή μου είχε πει την προηγούμενη φορά ότι δεν έχει μυαλό. Σκεφτόμουν πόσο κρίμα είναι ένας τέτοιος παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη καριέρα να μην την κάνει μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, θέλω να μου επιτρέψεις ένα λεπτό, ενάμιση, όχι παραπάνω, να πω δύο πραγματάκια. Όπως επιτρέπεις και στο καταφαντασίαν υγιής που ακούεις το όνομα Πασχάλης, που δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτόν, απλά... Πετάω και λίγο τον μπαλάκι, έτσι μου αρέσει να ανοίγω μέτωπα μια και σα ακούω κάθε μέρα. Καταρχάς να πω ότι η ΑΕΚ, όσο αφορά το ντέρμπι, το κυριακάτικο, η ΑΕΚ ήδη το παιχνίδι το έχει χάσει. Ξέρεις από πότε? Μετά τα γενέθλια του Μπράνιες. Και όταν δημοσιεύτηκε το βίντεο. Για μένα αυτό πιστεύω ότι είναι η αιτία η οποία κατά ένα ποσοστό η ΑΕΚ θα χάσει και πανηγυρικά στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι στον, πώς το λένε, Bill by Taxi. Ναι. Ναι. Το ξέρεις εσύ, Γιώργο, δεν είναι. Ναι, τον έχω δει. Μπράβο, ναι. Είναι μια σαρφάς ηλικίας. Βέβαια. Είναι μια σαρφάς ηλικίας. Γύρω στα 55. Α, δεν έχουμε μεγάλη διαφορά δηλαδή. Όχι, όχι. 48 εγώ. Για λέγε. Λοιπόν, άκου τώρα. Επειδή άκουσα την εκπομπή τη χθεσινή. Και δεν θα απευθυνόμουν στον ίδιο, αλλά το κάνω για ένα και μόνο λόγο, για να δούμε τελικά ποιοι είναι οι διπρόσωποι. Έτσι. Σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο, όχι χτες, ένα προημερό, ο οποίος ήθελε να σου κάνει εντός αγωγικών παρατήρηση για κάποιες εκφράσεις που χρησιμοποιείς, ναι, ναι, ναι. Και ακούει το παιδί του και όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Εντάξει, άποψή του είναι, δεν συμφωνώ, εκτός αν βάλει το παιδάκι του σε μια γυάλα. Πάμε παρακάτω. Βγαίνει λοιπόν ο Bill by Taxi και λέει εν συνεχεία να στηρίξει αυτό που είπε και ο ίδιος, ότι όχι για σένα αλλά γενικότερα για τους ακρεατές, ότι θα πρέπει ας πούμε η συμπεριφορά μας να μην είναι αυτή την οποία να εκτιθόμαστε και γιατί μας ακούν και μικρότεροι. Εχθές όμως με αυτό που είπε για σένα μπορεί να έκανε πλάκα, Γιώργο. Ίσως να το λες γιατί το ξέρεις και προσωπικά. Που είπε νούμερα. Σαφέστατα. Αλλά ήταν και ο τρόπος, ξέρεις, το να με αποκαλέσει κάποιος αυνάνα. Συμφωνώ. Ο τρόπος παίζει μεγάλο ρόλο. Μπράβο. Δεν είναι τόσο η λέξη. Δηλαδή, κάποιος με έχει αποκαλέσει αυνάνα. Δεν με έχει ενοχλήσει. Κάποιος άλλος με έχει αποκαλέσει πάλι αυνάνα, αλλά με έχει ενοχλήσει. Λοιπόν, γιατί και το κόβουμε εδώ, γιατί πρέπει να πάμε διαφημίσεις. Κατάλαβα τι να πεις, μην το συνεχίζουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Για καλά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο Οικονομάκος. Καλώς τον. Θέλω να σε ρωτήσω πώς το βλέπεις, θα νικήσουμε την ΑΕΚ? Το πιθανότερο. Είμαστε κουρασμένοι, Έλα μου, είμαστε κουρασμένοι, σκάβατε. Αν κάνουν κανένα rotation,
Κοίταξε, Τρίτη έπαιξε. Μέχρι την Κυριακή μεσολαβούν κάποιες μέρες. Δεν είναι αμέσως. Ναι, αλλά δώσαμε την ψυχή μας το μάτι. Αλλά το κορμί είναι ξεκούραστο. Μάλιστα. Για χαρά. Για χαρά. Έλα, φίλε. Γεωργίου, καλησπέρα, λεφέτη μου. Καλώς τον, καλώς τον. Εγώ, ναι, το ξέρω, εγώ έλειπα. Τώρα έδεσε το κεγρί, έδεσε. Κοίταξε να δεις και να μας διώχνεις, δεν φεύγουμε. Είσαι τέτοια γάτα που έχεις φτιάξει την ανώτερη ψυχιατρική εκπομπή των Βαλκανίων. Αδερφέ. Μόνο των Βαλκανίων. Μόνο των Βαλκανίων. Να μην φάνω υπερβολικός, ναι, από τις γης. Ποιος είναι? Κάποιος άλλος από μέσα. Παρακαλώ. Το μάτιο, κάτσε φίλε να έρθει η σειρά σου. Ναι. Μην βιάζεσαι. Γιώργο, αν ο Μπίλο Καναρίνης είναι 55, πάρε τηλέφωνο τη Μαγαρίτσα, τη μάνα μου, να έρθει στο μευτήριο να με παραλάβει. Άσε ρε Γεωργίου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι ακούμε, Θεέ μου, στην εκπομπή σου? Ο ταξιδευτής της Χούφτας έγινε αυνάνας. Καλά ρε. Και μετά παραπονιούμαστε για τη νέα γενιά των παιδιών. Άκου αυνάνας. Ο ταξιδευτής της Χούφτας, αγόρι μου, να το χορτάσεις. Άκου λέει αυνάνας. Σε ό,τι αφορά τώρα, Γιώργο, αυτόν τον μπασκάλι τον από πάνω, δεν είναι κορόιδα οι στάθμοι να το ξεφορτώσουνε. Ο άνθρωπος βγάζει προγράμματα και προγράμματα, τους δίνει μεροκάματο. Ξέρεις τι είναι να έχεις την εκπομπή σου κλόουν δωρεάν? Στα τσίρκο ξέρεις πόσο πληρώνονται αυτοί που τους βάζουνε στη μύτη το μανταρίνι? Περισσότερο από τον ελέφαντα που κάνει κολοτούμπες. Και κάνω έκκληση μέσω του Ερυθρού Σταυρού και του Πρώτου Βοηθειών, μην τον αγνοήσει κανένας αυτό το μπασκάλι, διότι είναι η περίπτωση του τέτοια, αν δεν ασχοληθεί έστω και μισός για μισή μέρα, είναι ικανός να πέσει χωρίς Αλεξίδωτο από το Λευκό Πύργο και θα έχουμε και το κρίμα στο λαιμό μας. Και καλά να πέσει το Θερμαϊκό δίπλα στους Ξηφίες. Έτσι και πέσει στην πλατεία στο Κράσπεδο, θα τον μαζεύεις με το Φαράσι. Δεν μου λες τώρα που το έπες. Στους Ξηφίες ποιος έκανε μπουτιά, δε? Βαλιανάτος νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω. Άκουσε τώρα, Γιώργο, ναι, αυτός ο Στράικερ που λένε ο πρώτος με τα πολλά, πώς τον λένε, το Φιλανδός. Ποιο λες? Με τα 1500 γκολ. Α, ναι, όχι, ένας Αυστριοτσέχος. Κοιτάξτε να δεις, εκείνη την εποχή η μονάδα μέτρησης ήταν το μάτι. Ήθελες να αγοράσεις οικόπεδο και σε έβγαζε ο ιδιοκτήτης στο ξέφωτο και σου λέγε, θα κάνουμε συμβόλαια από εδώ που ξεκινάει. Έλα. Ρε εσύ, Γιώργο, είναι ένας από κάτω και δεν τον φτάνω εγώ. Έλα, τον παρακαλώ να μιλήσω αμέσως μετά. Και ασχημονή, δεν θέλω να τον βρίσω στον αέρα. Όχι, να μην το βρίσεις. Γιατί λέει ότι λέω. Με κατάλαβα, ας να λέει. Σε ενοχλεί που είπε έτσι. Σιγά. Παοξής πρέπει να είναι. Έλα. Λοιπόν, Γιώργο, κλείνω γιατί ο άνθρωπος είναι. Έλα. Έλα, κλείσε. Έλα, γεια. Έλα, φίλε. Συγγνώμη, Γιώργο, συγγνώμη. Συγγνώμη, σε μένα, στο Βασίλη. Στο Βασίλη. Σκέσαι ένα και τον, τον έβριζες. Όχι. Αλλά έλεγε άσχετα. Επειδή παίρνουν κάποιοι και λένε άσχετα πράγματα. Με αυτό που εσύ πιστεύεις ότι θέλουν να πούνε. Εγώ θα σου πω κάτι άσχετο, επειδή σου λένε όλοι άσχετα. Εγώ μέχρι 20 χρονών ήμουν Ολυμπιακός. Μέχρι τα 40 ήσουν ΑΕΚ. Παναχαϊκή. Α, και μέχρι τα 60. Μέχρι τα 72. Ναι. Άρης Πατρών. Να γίνεις Άρης Πετρούπολης. Όχι, φίλε, όχι. Γιατί έχω ζήσει εγώ και τα Πετράλωνα που λέτε για τα Πετράλωνα. Το 70 με κάποιο ένα δεκάρι
Γιαφάρογλου, για... Ο συγχωρημένος Γιαφάρογλου. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, γιατί δεν κάνεις μια εκπομπή που να μιλάνε για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και παίρνουν όλοι και λένε για την ΕΠΟ, για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, για την ΑΕΚ, ποιος έχει παπαριές. Τι να πρωτοκάνω, δεν ξέρω. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σε ρωτήσω κάτι. Μπορεί να μου πεις το 73, αν πιστεύω είσαι πιο νέος από μένα, το 73 πρέπει να είσαι Απόλλων και σε πληροφορώ ότι κάτω στην Πάτρα, στην πλατεία Ελευθερίας, που είναι ο Άρης Πατρών, οι περισσότεροι είναι Απόλλων. Έτσι, Απόλλων. Τι θα με ρωτήσεις. Ναι, το 73, Απόλλων Παναχαϊκή, πόσα είχαν έρθει. Επί Σπάης. 0-3, δεν το θυμάσαι. Όχι, τέλος πάντων. Όχι, όχι. Ναι. Μήπως ήταν ένα μάτς με βροχή. Όχι, όχι, όχι. Είναι τότε τη χρονιά που ρίξαμε 5 γκολ μες στον ΠΑΟΚ και έχασε το πρωτάθλημα. Ναι, 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 ναι. Με Στέφα και τα λοιπά. Εντάξει, ο Στέφας τώρα άστο. Επίτηδε το είπα. Ναι, και σου είπε κάποιος φιλάθλος πριν λίγες μέρες ότι πρέπει να παίζει την εθνική και παίχτες. Φίλε, για να σου μιλήσει, έχω βγει τσιπουράκι, έτσι. Λοιπόν, για να παίζει την εθνική και να είναι της Β' Εθνικής. Μόνο ένας έχει παίξει από Β' Εθνικής στην Εθνική Ελλάδος. Η Δαμπούρλα. Μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να για χαρά. Καλά και εσύ. Για, για χαρά. Κοντά μας ήταν και σήμερα η Κοσμοτέ. Έχετε η Γιάννα Κανέλη. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Για χαρά.